Για πάμε στα επόμενα. Πάμε Ασημίνα και Νικογιάννη. Ασημίνα, λίγο έξαλλημα το Νικογιάννη. Άφησε κάποιε στεχμέ συμβούλιο ο Νικογιάννη ότι έχουν έρθει κοντά πριν αποχωρήσει ο Μαρτίκα με την Ασημίνα. Και δεν τη άρεσε καθόλου, γιατί λέει για άλλου λόγου είχαν έρθει κοντά. Και βλέπουμε τον Άρη να λέει στην Ασημίνα ότι καθώ μιλούσε τη δυο σα, η Σταυρούλα κοιτούσε πάρα πολύ παράξενη. Είναι πολύ φίδι η Σταυρούλα, είπε ο Άρη. Για να δούμε. Σοκ. Βαρύ. Είναι, βαρύ. Δεν είναι. Ενώ τα πράγματα χθες στο συμβούλιο ήταν πάρα πολύ καλά και είχαμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, φτάνει τον Νικογιάννης και λέει, ενώ τον έχει ρωτήσει ο κ. Σολιανός μια ερώτηση για στρατηγικές και αν θα δεις κάποια άτομα να πλησιάζουν κάποια άλλα και αυτά, και λέει ότι ο Σπύρος με την Ασημίνα κάνουν ψουψου και μουμουμού και από εδώ και από εκεί. Βλέπω κάποιες κινήσεις που εμένα δεν μου αρέσουν. Βλέπω πολλά ψουψου. Αφήνει το κοινό να εννοηθεί ότι η Ασημίνα έχει πλησιάσει στο Σπύριο για να την πάρει με το μέρος της και να έχει πλειοψηφία. Γιατί αφήνει ο κόσμος να νομίζει ότι εγώ κάτι σχεδίαζα με το Σπύριο. Μου λέει το άφησα στο φλου. Γιατί του λέω το άφησα στο φλου, γιατί μου το κάνει αυτό το πράγμα. Και αντιλήφθηκε ότι έκανε λάθος χθες. Μου το είπε. Εχθές στο συμβούλιο έγινε λίγο μία ένταση μεταξύ εμένα και της Ασημίνας. Γιατί ερωτήθηκα από τον Γιώργο αν βλέπεις κάποια άτομα από διαφορετικές παρέες να έρχονται σε επικοινωνία. Και εγώ αυτά που είδα, γιατί δεν το είδα μία, το είδα δύο-τρεις φορές, είδα την Ασημίνα να μιλάει με τον Σπύρο. Το τι λέγανε, αυτό ανέφερα χθες, δεν ξέρω. Και ξαφνικά με το που αναφέρω το όνομα της Ασημίνας, βλέπω μια Ασημίνα να εξοργίζεται. Ρε εσύ Γιώργο, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ο Νικογιάννης βγάζει τόσο κακία. Δεν είναι κακία. Εσύ δεν και η Σταυρούλα, έχετε κάποιο λόγο που βγάζετε κακία προς το πρόσωπό μου? Αυτό το πράγμα είναι που εμένα με εξόργησε πάρα πολύ, γιατί δεν δέχομαι από κανέναν. Στη ζωή μου δεν έχω φερθεί άσχημα σε κανέναν άνθρωπο. Όποιοι με γνωρίζουν ξέρουν τι άνθρωπος είμαι και δεν δέχομαι από κανέναν και ούτε από την Ασημίνα ούτε κανένα άτομο να με χαρακτηρίσει εμένα κακό. Εγώ είδα τα πράγματα πώς κυλούσαν. Δηλαδή, είδα τη μια Ασημίνα να μιλάει συνέχεια με τον Σπύρο και να λένε το τι λέγανε δεν ξέρω, αλλά κάποια. Ξέρουμε κάποια πράγματα. Κάποια. Μου τα έπαιξε ο Σπύρος. Και γιατί αυτό να θεωρηθεί ότι είναι απαραίτητα κακό? Άρα για να αντιδράσει έτσι σημαίνει ότι κάτι κακό έκανε. Ο Νικογιάννης ενώ ήξερε από τον Σπύρο τι ακριβώς έχω πει εγώ με τον Σπύρο, πήγε στο συμβούλιο και το παρουσίασε σαν κάτι διαφορετικό. Αυτό τι δείχνει? Αυτό είναι πάρα πολύ πονηρό. Όταν μιλάς εσύ, με έλεγες εσύ με τον Νίκο, η Σταυρούλα ήταν μονίμως έτσι στον πάγκο. Ειρωνικά προς εσύ, γελούσε ειρωνικά προς εσένα και ό,τι έλεγες, έλεγες τον Νίκο. Καλά, και έλεγες τον Νίκο, γιατί μου είναι δίπλα και τους ακούω. Ναι. Καλά, εντάξει. Εσύ εντάξει, ας τον Νίκο, μην μιλάς, μην ασχολείσαι άλλο, φτάνει. Δεν μπορώ αυτό το ειρωνικό το γέλιο, παιδιά. Είναι πολύ. Δηλαδή είναι πολύ φίδι. Δεν ξέρω γιατί μου το βγάζει αυτό. Ενώ πριν είχαμε καλές σχέσεις με τη Σταυρούλα όταν είμαστε στην ίδια ομάδα. Αχ, οπάρι. Δεν θα ρωτήσω κάτι. Δεν θέλω να πω η κατίνα τη γειτονιά, δεν μ' αρέσει. Αυτό μου φάνηκε. Αυτό μου φάνηκε. Κουτσομπολιό τελείω. Και δεν είναι άσχημο πολύ. Ούτε καν αστείο χαριτωμένο. Ήταν και άκομψο. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν χαριτωμένο και ήταν και άκομψο έτσι. Έκαναν κάποιους μορφασμούς για το πώς μιλάει η Σταυρούλα και τι κάνει και είναι φίδι. Εντάξει, οκ. Δηλαδή, αν η Σταυρούλα φίδι, άλλη παίχτη εκεί μέσα. Ερώτηση όμως πριν από αυτό. Πού είναι και το κακό, πού είναι και το κακό στη δεδομένη φάση που είναι τα παιδιά, λίγο πριν τον τελικό. Που μετέφερε τώρα ο Νικογιάννης ότι μίλαγε ο Σπύρος με την Ασημίνα. Η Ασημίνα, γιατί την έπιασε τέτοιο πάνικο? Ξέρεις τι, άφησε λίγο εχμές, λίγο ότι κάτι πάει να γίνει στρατηγικό ο Νικογιάννης και δεν μας το επιχειρηματολόγησε μετά ότι για ποιο λόγο το είπε. Δεν μας το τεκμηρίωσε. Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Πάντως τσίμπησε. Όχι μόνο αυτό. Τσίμπησε. Αυτό για το οποίο κατηγορούν όμως την Σταυρούλα στην προκειμένη περίπτωση είναι κάτι που το έχουν κάνει όλοι οι παίκτες πάνω. Σίγουρα. Όλοι έχουν πετάξει υπονοούμενο, όλοι έχουν γελάσει. Παιδιά, καταρχήν ήθελα να σας πω κάτι άσχετο, αλλά σχετικό με αυτό. Ανησυχώ, ρε χάρη μου. Όχι, όχι, όχι. Φίλε Γιώργο Λιανέ, κουράγιο, κράτα γερά. Είναι ο κακομοίρης στο συμβούλιο. Παρακολουθεί τους παίκτες. Και ξαφνικά ακούει. Ρασί, ρε Γιώργο! Ακούει ότι δεν σημαίνει τέτοιο. Και ο Λιανός σίγουρα θα είναι εκείνη τη στιγμή. Τι έκανα? Γιατί όταν τα παιδιά αναφέρονται πρώτα στον Γιώργο και μετά αναφέρονται σε αυτόν που είπε κάτι. Οπότε πετάγει τα πότα μανευριασμένα. Είναι μαθημένος πια. Σίγουρα θα κομίσει αυτό. Ωραία, χάρη μου, ας κλείσουμε την παρέμβαση αυτή. Παιδιά, μα πεθαίνει. Και σχετική ταυτόχρονα. Λοιπόν, έχει δίκιο η Ασημίνα, γιατί ο Νικογιάννης υπονόησε με τα σούξου μούξου, υπονόησε ότι κάτι κάνανε εκεί μια συνωμοσία. Και Σταυρούλα στο προηγούμενο βίντεο. Ναι, κάνανε μια συνωμοσία ο Σπύρος με την Ασημίνα. Εντάξει,
καλός κακός, ο Σπύρος, ρε παιδιά μου, όποιον μιλούσε και όποιον έκανε. Του το χρεώνανε. Έκανε μια συνωμοσία, την έκανε. Δηλαδή δεν είχε. Ναι, και να μην την έκανε όμως, την χρεώνανε. Δεν υπήρχε καχυποψία. Εντάξει, πάρα πολύ. Να σου πω. Άμα σου βγει το όνομα, πώ είναι. Αμά να τα πω. Το ξέρω πάρα πολύ καλά σε πολλού τομεί. Σε πολλού ανθρώπου. Πάντω τυχαίνει αυτό, έτσι. Δηλαδή, ειδικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι που το έχει ζήσει, κάνει κάτι δύο-τρει φορέ. Δεν σημαίνει ότι το κάνει. Εντάξει, δεν το κάνει και δύο-τρει φορέ. Οπότε, εντάξει, το έκανε. Να σου πω έξι μήνε ήταν χάρη. Έφτασε μια εβδομάδα πριν το τέλο. Έκανε τα λεγόμενα σχέδια μαρτίκα, αλλά δεν σημαίνει ότι όποιον μίλαγε κατέστρωνε σχέδιο. Και εγώ πιστεύω, παιδιά, η Σταύρουλα, γι' αυτό του την έκανε στην ψηφοφορία, γιατί σου λέει σε βλέπω που συζητά, πήγαινε τώρα, έλα εδώ μαζί μου. Η Σταυρούλα μπορεί να δικαιώθηκε εκ του αποτελέσματος, αλλά θα μπορούσε να έχει πληρώσει και η ίδια την ύφη. Ήταν επίφοβο αυτό που έκανε. Θέλετε να μείνουμε σε κάποιους χαρακτηρισμούς που γενικότερα δεν είναι ωραίοι. Δηλαδή, φίδι. Ναι, συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, ένα δεύτερο. Ήθελα να πω ότι έχει δίκιο η Ιασημίνα, γιατί δεν τεκμηρίωσε, όπως είπες και εσύ, δεν τεκμηρίωσε ο Νικογιάννης και δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Είπες κάτι, ωραία, τεκμηρίωσε το. Για να δούμε αν όντως. Μην αφήνεις πράγματα να αιωρούνται. Όμως μετά κατάλαβα από αυτά που είπε η Ιασημίνα ότι λίγο το κατάλαβε το λάθος του Νικογιάννης και το μάζεψε. Μαζεύτηκε. Πάντως για τους χαρακτηρισμούς, ναι, θέλω να σταθούμε. Δυσάρεστο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι. Αρχικά εμείς δεν έχουμε. Τιμητικό για σένα να τα λες. Όχι μόνο να περιγράψεις κάποιον. Αρχικά εμείς δεν έχουμε αυτή την εικόνα. Δεν ξέρουμε βέβαια τι βλέπει ο Άρης, τι έχει δει. Καλό θα ήταν να μας το εξηγήσει αν θέλεις κάποιο κιού. Για ποιο λόγο ακριβώς είναι φίδι Σταυρούλα, δηλαδή. Το ότι απλά χαμογελούσε τη στιγμή που μιλούσαν είναι ένας χαρακτηρισμός λίγο άσχημος. Δεν είναι το χειρότερο που έχουμε ακούσει στο Σαββατοκύριακο. Έχουμε ακούσει πολύ χειρότερα και να λέγονται κατάμουτρα και πολύ επιθετικά. Χτυπάει όμως λίγο περισσότερο όταν βλέπεις και άτομα, π.χ. και ο Άρης, που δεν θα σταθώ μόνο τότε που είχε κάνει αυτή τη βλακή γιατί είναι ανούσιο, και άλλα τόσα που έχει προκαλέσει και για το ύφος του και για τις εκφράσεις του και για τα πάντα όλα, να σχολιάζει π.χ. τη Σταυρούλα. Ο λόγος που το έκανε είναι καθαρά και μόνο γιατί η Σταυρούλα πλέον έχει φτάσει σε ένα επίπεδο και πραγματικά τον κοντράρει ανοιχτά και αγωνιστικά. Να σου πω και κάτι, μπορεί και σε εισαγωγικά να απειλείται από εκείνη, γιατί έχει και η Σταυρούλα το κοινό της και αυτό είναι μια δυνατή παίκτρια. Αυτό άρα, έτσι, τι κάνουμε, είναι το κλασικό παιχνίδι φτάνουν του Survivor. Αποδομούμε σιγά-σιγά, πετάμε λίγο κάποια πράγματα τα οποία θα χτυπήσουν στο κοινό έξω. Τύπου εκφράσεις φίλοι. Ο Άρης πήρε το μήνυμα, όχι γραπτό, παρεξηγηθώ, από τον κόσμο γενικότερα, ότι η Σταυρούλα έχει παραμείνει στο παιχνίδι, είναι πάρα πολύ δυνατή, οπότε πρέπει να τη χτυπήσω κάπως. Και να πω για το τελευταίο. Και τον έχει κερδίσει κι εγώ. Παιδιά, έμεινε μια μισή εβδομάδα. Τα νεύρα των παιχτών είναι στις τσίτες. Έτσι είναι στο Θεό. Γιατί βλέπουν τον τελικό και μπορεί να τον χάσουν στο δευτερόλεπτο. Τον κλονίζει τον Άρη. Όλους λέει: πείρα σου το ότι τις περισσότερες φορές φτάνουν στο παρακάτω με τις ζωές που παίζουν πλέον. Στον αγωνιστικό τομέα φτάνουν πολύ συχνά στο τέλος μαζί με τις Σταυρούλες. Ακριβώς. Και ο Άρης ξέρει ότι αν χάσει μισή ασυλία, έχει βγει στον τάφο.